Ζάρπα Radio 89,6. Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε 2 και 22 λεπτά, Ζάρπα Radio στους 89,6 και από αυτή την ώρα και στην κάμερα στο zarpa.gr στο Facebook μας. Έχουμε στο στούντιο μαζί μας τον υποψήφιο δήμαρχο Κισάμου, τον κύριο Αντώνη Παρτσαλάκη. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, για το βήμα που μου δίνετε να συνομιλήσω με όλους τους ακροατές σας και ιδιαίτερα με τους δημότες του Δήμου Κισάμου. Εσείς, κύριε Παρτσαλάκη, είστε ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός. Έχετε διατελέσει και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου παλαιότερα στον Δήμο Κισάμου και αντιδήμαρχος έχετε κάνει. Έχετε μια σχέση, εν πάση περιπτώσει, με την αυτοδιοίκηση αρκετών ετών. Καταρχάς, αν θέλετε να μας πείτε με δύο κουβέντες πριν πούμε στα πιο σοβαρά, πώς αποφασίσατε να κατεβείτε υποψήφιος αυτή τη φορά? Τι δεν σας άρεσε και δεν σας ικανοποιεί σε όλους τους υπόλοιπους ώστε να κάνετε και εσείς τη δική σας κίνηση? Επειδή είχαμε δει τη διοίκηση του κ. Μιλωνάκη και με τον κ. Σταθάκη που ήμουν αντιδήμαρχος εγώ, είχα διαπιστώσει ότι υπάρχουν κάποια θέματα όσον αφορά την οργάνωση του Δήμου. Τα είχα πει τότε, δεν εισακούστηκα τέλος πάντων. Βλέποντας όμως και πέρασε αυτή η θητεία του κυρίου Μιλωνάκη, αν περάσετε από την Κισάμου θα δείτε ένα τεράστιο έλλειμμα στο αναπτυξιακό κομμάτι του Δήμου Κισάμου. Διάφορες φωνές που ακούγονται για διαφάνεια στις προστατευόμενες περιοχές, καταγγελίες, κλείσιμο καντινών, για φορολογικούς λόγους και ούτω καθεξής. Έτσι πήραμε την απόφαση με όλα αυτά, με κάποιους ανθρώπους που έχουν ανησυχίες στην περιοχή, και αποφασίσαμε να θέσουμε τον εαυτό μας στη διάθεση του Κισαμητικού Λαού, να δηλώσουμε παρόν με επίκεντρο πάντα τον πολίτη και στα προβλήματα του Κισαμητικού Λαού. Τι δεν έκανε σωστά μάλλον τα τελευταία χρόνια η Δημοτική Αρχή που είπατε ότι υπάρχουν προβλήματα? Έχουμε και εμείς ακούσει πολλές φορές για διάφορα θέματα, αλλά εσείς τι θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Κισάμου αυτή την περίοδο, του Δήμου Κισάμου? Αυτή τη στιγμή η Κισάμου έχει ένα τεράστιο έλλειμμα στο αναπτυξιακό κομμάτι. Καταρχήν, για μένα δεν έχει γίνει τίποτα σωστά. Σε κανένα τομέα δεν έγιναν κάποια βήματα τα οποία θα διευκόλυναν τις υπηρεσίες. Δηλαδή, στην υδροάδρευση βλέπαμε χωριά ένα μήνα, δύο μήνες χωρίς νερό. Στην καθαριότητα, αν βλέπετε την εικόνα της πόλης το καλοκαίρι, ήταν άθλια. Σε όλες τις ανταποδοτικές υπηρεσίες και σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου υπήρχε ένα έλλειμμα. Ο Δήμος δεν έχει τεχνική υπηρεσία, δεν προσπαθούσαν να φτιάξουν μια τεχνική υπηρεσία για να προχωρήσουν κάποια έργα, να μελετήσουν, να κάνουν κάποια πράγματα για τον τόπο. Βλέπουμε μια δημοτική αρχή η οποία δεν έχει όραμα, δεν μας λέει που θέλει να πάει το Δήμο Κισάμου, και έτσι αποφασίσαμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, να δηλώσουμε παρόν. Έχουμε κάνει μια ομάδα με νέους ανθρώπους. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει το πολιτικό προσωπικό στο Δήμο Κισάμου. Αυτοί που είναι τώρα, ό,τι είχαν να προσφέρουν, το προσφέρανε. Και σε συνεργασία με κάποιους τεχνοκράτες και επιστήμονες, πρέπει να μελετήσουμε πράγματα για το πού θα πάμε την Κισάμου τα επόμενα 15-20 χρόνια. Το ότι φέτος έχει πάρα πολλούς υποψηφίους, θέλω να πω πολλούς συνδυασμούς στο Δήμο Κισάμου, που είναι ένας μικρός Δήμος κατά τα ψέματα, δεν είναι ούτε τα Χανιά ούτε το Ηράκλειο, έτσι. Και έχει 5 ή 6 συνδυασμοί είναι φέτος. Πέντε. Τι υποδηλώνει, γιατί τόση πολύ, τι έχει συμβεί, κατά την άποψή σας, δηλαδή? Κάτι δηλώνει αυτό. Κάτι δηλώνει. Αν ήταν μια δημοτική αρχή η οποία θα είχε παράξει έργο, θα είχε παράξει κάποια πράγματα για τον τόπο, να ξέρετε ότι δεν θα τολμούσε κανείς να έρθει απέναντί της. Όμως όλος ο κόσμος έβλεπε μέχρι πριν 6 μήνες και λέγανε διάφορα πράγματα, δεν είχε γίνει τίποτα και όλοι γινόμασταν δέχτες παραπώνων. Και αυτό, λίγο, να σας πω την αλήθεια, λίγο με θλίβει, γιατί μετά είδα στην πορεία ότι κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που λέγανε τα όσα λέγανε, ξαφνικά συμμετείχαν ή στο ένα ψηφοδέλτιο, ειδικά στο κύριο Μιλωνάκη ή στο κύριο Σταθάκη. Ενώ λέγανε τα μύρια όσα, ξαφνικά πήγανε μαζί, δεν ξέρω τι άλλαξε, πήγανε μαζί. Τα αφήνω στην κρίση του Κισαμητικού Λαού, να τους κρίνει και αυτούς.
Εγώ το ρώτησα, ξέρετε γιατί. Γιατί είπατε εσείς ότι δεν πάει καλά η δημοτική αρχή και γι' αυτό υπάρχει τέτοια, ας πούμε, πώς να το πω, τέτοια εκδήλωση ενδιαφέροντος από άλλους συνδυασμούς. Αλλά κόντρα, αλλά και χώρια όμως βλέπω, έτσι. Δηλαδή, ο καθένας μεν αντίθετο στη δημοτική αρχή από όσον αφορά την αντιπολίτευση, αλλά και ο καθένας στο δικό του, ας το πούμε έτσι, τσιφλίκι ή χωράφι. Ή δεν ξέρω, μπορεί να ακούγεται λίγο βαρύ αυτό. Ναι, έτσι κύριε Φιλικό, έτσι όμως που το λέτε είναι. Γι' αυτό και μετά πολλή σκέψη έβαλα και αυτό το όνομα στο συνδυασμό μου, και είσαμε Ενωμένοι Πολίτες. Εγώ, εάν με επιλέξει ο κόσμος, ήσαμε να διαχειριστώ τις θύσεις του Δήμου, να ξέρετε ότι θα καλέσω και κόσμο από, και από άλλα ψηφοδέλτια που θεωρώ ότι είναι άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν στον τόπο, και από άλλες, και άλλους ανθρώπους που δεν έχουν συμμετέχει. Ήδη έχω μιλήσει με πολύ κόσμο και τους έχω ζητήσει να με στηρίξουν σε αυτό το εγχείρημα που κάνω. Να ξέρετε ότι πρέπει να πάμε σε μια ομάδα πολύ δυνατή για να διοικήσουμε το Δήμο, για να γίνουν πράγματα. Εάν η κίσα μας δεν πάει ενωμένη, δεν γίνεται τίποτα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να κάνουν ένα δίπολο στην περιοχή, το οποίο βολεύει και τον ένα και τον άλλο. Όμως να ξέρετε ότι δεν θα είναι σε όφελος της περιοχής. Όπως είπα και χθες στον αγιασμό του εκλογικού μου κέντρου και στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου, τα χέρια μας είναι λυμένα. Δεν έχουμε από πίσω μας κανέναν. Δεν έχουμε δεσμεύσεις, δεν έχουμε τίποτα. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να κάνουμε πράγματα για την Κίσαμο και τον Κισαμίτικο λαό. Ποια πράγματα? Δηλαδή, τι θα ήταν το πρώτο, τα πρώτα πράγματα που θα κάνατε, τι είναι το πιο σημαντικό? Ναι, ναι, θα σας κάνατε. Ήθιστε, ξέρετε, να ακούγονται αυτά στις προεκλογικές περιόδους από όλους. Βέβαια, χωρίς να θέλω να πω τίποτα για εσάς, ελάχιστα γίνονται, αλλά τουλάχιστον πρέπει να υποθεί και σαφώς τι είναι αυτό που θέλει να κάνει ο καθένας. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι σε ένα προεκλογικό αγώνα ακούγονται κάποιες υπερβολές, ακούγονται κάποια παραπάνω πράγματα που στην πορεία δεν γίνονται. Εγώ έχω μιλήσει και με τους συνεργάτες του δικού μου και τους έχω πει ότι δεν θέλω, ας πούμε, να λένε υπερβολές και να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Θέλω να λέμε πράγματα τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε πράξη. Τώρα τι? Και σας λέω, για παράδειγμα, σας λέω, αυτή τη στιγμή η Δυτική Κίσαμος έχει ένα τεράστιο πρόβλημα με την ίδρυυση και την άδρευση. Αργοπεθαίνει σιγά σιγά η Δυτική Κίσαμος. Είτε είναι Γραμπούσα, είτε είναι Πλάτανος, είτε είναι Λιβάδια, Μυγδαλοκεφάλι και όλες αυτές τις περιοχές. Πίσω Χρυσοσκαλίτισα. Άρα πρέπει να σκύψουμε να λύσουμε το πρόβλημα χθες. Καλά το λέτε, αλλά για παράδειγμα για τη Χρυσοσκαλίτισα που τη δεξαμενή, την περίφημη, την ακούω, δηλαδή δεν ξέρω πόσα χρόνια, είναι δεκαετίες τώρα. Έγινε, εξαφανίστηκε, θέλω να πω, δεν λειτουργεί. Ναι, ναι, ναι. Έχουν περάσει τόσοι και τόσοι, δεν έχει γίνει τίποτα. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Δηλαδή, πώς θα το λύσετε εσείς? Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή λένε η Δημοτική Αρχή θα φέρουμε το νερό από τον Ταβρονίτη. Πολύ ωραία να το φέρουμε. Αλλά αυτό θα περάσουν 10 χρόνια να γίνει αυτό το πράγμα. Άρα εμείς, ας πούμε, τι πρόταση έχουμε? Και πολύ σωστά μου το θέτει αυτό το ερώτημα. Η πρότασή μας είναι για την Γραμπούση, για τον Πλάτανο, θα γίνει μια μελέτη από τις πηγές Κολενίου και θα στείλουμε από εκεί νερό, όχι να λύσουμε το πρόβλημα τελείως, όμως να υπάρχει μερική λύση του προβλήματος. Θα προχωρήσουμε στη μελέτη για τον Πλάτανο της λιμνό δεξαμενής Πλατάνου. Θεωρώ ότι είναι σε στάδιο 0, αλλά θα επιτόπου θα σκύψουμε το κεφάλι μας και θα τελειώσουμε αυτό το κομμάτι της λιμνοδεξαμενής. Θα τελειώσουμε μια γεώτρηση που είχε ανοιχτεί στον Πλάτανο για την ίδρυυση του Πλατάνου και θα συνεχίσουμε το έργο από το Σφινάριο στον Πλάτανο του Αγωγού. Όλα αυτά θα δώσουν κάποια πνοή στην περιοχή, δεν θα λύσουν το πρόβλημα τελείως, όμως θεωρώ ότι θα υπάρχουν και εναλλακτικές και με τη σωστή διαχείριση θα λυθεί κατά μεγάλο ποσοστό το πρόβλημα. Επίσης για τη λιμνοδεξαμενή, όπως που είπατε, των Αγίων Θεοδόρων και του έλος που έχει γίνει το γεωφύρι της Σάρτας, πρέπει να τελειώσουν σύντομα, την οποία θα βοηθήσουν το Ελαφωνήσι, τα Θερμοκήπια και όλη αυτή την περιοχή. Εμείς έχουμε κάνει μια πρόταση, την οποία η Δημοτική Αρχή μας χλέβαζε, ο αντιδήμαρχός της, εκεί για μια γεώτρηση στη Χρυσοσκαλίτισσα. Είχαμε στείλει μια πρόταση. Μας χλέβαζε το προσωπικό μας με προσωπικά μηνύματα και σε αυτό το κομμάτι θα προχωρήσουμε για να λύσουμε
Το θέμα της σύνδεσης. Αντιδήμαρχος χλέβαζε, εννοείται ότι έβριζε την πρόταση που είχαμε κάνει, δημόσια την είχαμε κάνει, ενώ δημόσια έλεγε διάφορα στο προσωπικό μου, μηνύματα μου έστελνε ας πούμε, να το κάνουμε και μετά μας χλέβαζε δημόσια. Έχουν ανάψει πολύ τα αίματα. Εντάξει, κύριε Βελικόζη, άμα υπάρχει αδυναμία και δεν υπάρχουν επιχειρήματα, εννοείται ότι κάποιοι ας πούμε, θα ανεβάζουν τους τόνους. Δεν μου λέτε για την περιβαλλοντική διαχείριση που έχετε, για τον παράδειγμα ο Μπάλλος, για τον οποίο πολλής λόγος γίνεται τελευταία. Γενικά, τι θέση έχετε για την περιβαλλοντική διαχείριση? Ακούστε να σας πω. Σήμερα διαβάζω ότι θα υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα για τον Μπάλλο και το Λαφωνήσι. Η περιβαλλοντική μελέτη έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να γίνει προεδρικό διάταγμα και να μας δείξει ας πούμε, πώς θα διαχειριστούμε όλα αυτά τα μέρη. Γιατί κάποιοι έχουν γίνει τώρα επαγγελματίες οικολόγοι και έχουν στήσει καριέρες στην πλάτη του Κισαμίτικου λαού. Με το προεδρικό διάταγμα θα ξέρουμε πώς θα διαχειριστούμε όλες αυτές τις παραλίες. Γιατί να ξέρετε, ειδικά ο Μπάλλος είναι σως. Μπορεί να γίνει μια καινούρια χρυσή. Καταλαβαίνετε με τι επακόλουθε για την περιοχή. Και για την περιοχή ας πούμε, της Γραμπούσας, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Κισάμου. Θέλω να πω και κάτι άλλο για τη διαχείριση. Που το λέω από όταν ξεκινήσαμε από τις 11 Μαρτίου ότι η διαχείριση της παραλίας εφόσον ο Δήμος αποφασίσει να τη συνεχίσει και το Δημοτικό Συμβούλιο θα υπάρχουν μόνο ηλεκτρονικές πληρωμές. Θα εξαφανιστεί το χρήμα, δεν θα υπάρχει χρήμα εκεί πέρα. Εννοείται όχι μετρητά, μόνο ψηφιακά. Όχι μετρητά, μόνο ψηφιακές κρατήσεις, ηλεκτρονικές πληρωμές και όσοι άνθρωποι δεν έχουν ας πούμε, κάρτα ή δεν κρατάνε, θα υπάρχουν κάποιες προπληρωμένες κάρτες, θα στήσουμε μια εταιρεία, η οποία θα κάνει αυτό το πράγμα. Εισρωές, εκροές όλων των προϊόντων για να σταματήσει αυτό το πάρτι που γίνεται. Αυτό είναι τώρα μια υπόνοια, ότι είπατε τώρα για το πάρτι που γίνεται. Τι εννοείτε? Γιατί πολλές φορές ακούμε τέτοιες εκφράσεις. Ποιος είναι αυτός που κάνει το πάρτι? Δεν εννοώ τίποτα. Εδώ πήγαν και κλείσαν την καντίνα του Δήμου για 2 μέρες. Για φορολογικές παραβάσεις. Θέλω να μας πούνε πού πήγαν αυτά τα χρήματα από τις φορολογικές παραβάσεις. Δεν εννοώ τίποτα. Αυτό είναι μια και ένα άλλο περιστατικό, παρεμπιπτόντως. Τώρα αυτό δεν έχει σχέση με οικονομικά ή υπερβαλλοντικά, αλλά είχε γίνει ένα δυσάρεστο περιστατικό πριν από κάνα δεκαήμερο περίπου, τούτο με την σεξουαλική παρενόχληση που καταγγέλθηκε από μια εργαζόμενη. Εσείς ήσασταν ο μόνος ο οποίος βγάλατε και μια ανακοίνωση μετά, όπου είπατε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι υποψήφιος με τον κύριο Μιλωνάκη. Ο φερόμενος ως δράστης είναι τώρα υπεύθυνος στο Λαφωνήσι, είναι αντιδήμαρχος περιοχής. Και έχει προχωρήσει, έχουμε κάποια εξέλιξη με αυτή την υπόθεση? Νομίζω ότι είναι στη δικαιοσύνη αυτό το πράγμα. Έχουν γίνει μηνύσεις, δεν ξέρω τι έχει γίνει ακριβώς. Όμως επειδή πήρε το φως της δημοσιότητας, εγώ ήμουν υποχρεωμένος να τοποθετηθώ για την πράξη. Όχι αν αυτός ο άνθρωπος είναι ένοχος ή αθώος. Εννοείται, αυτό προφανώς δεν το κρίνουμε εμείς. Όμως από πλευράς της ηθικής τάξης ο Δήμαρχος και ο ίδιος έπρεπε να έχουν δηλώσει την παραίτησή τους και εφόσον ας πούμε αθωθούν μπορούν να τον αποκαταστήσει και υπάρχουν και θέσεις οι οποίες δεν είναι μόνο αιρετών θέσεις. Εντάξει, ο Δήμαρχος βέβαια δεν μπορεί να φέρει ευθύνη για κάτι που κάνει ένας δεύτερος. Είναι όμως το ψηφοδέλτιό του. Τον έχει ορίσει για κάποια καθήκοντα. Ο Δήμαρχος έχει ευθύνη για αυτά που ορίζει τον καθένα. Και μπορεί και να τον βραβεύσει με διάφορους τρόπους και να τον πάυσει. Μάλιστα. Κατανοητό είναι αυτό που λέτε. Παρουσιάσατε χθες το πρόγραμμά σας, το εκλογικό σας κέντρο. Περιμένουμε τώρα, απομένουν περίπου 2 εβδομάδες και 2 μέρες για τις εκλογές. Το μήνυμά σας στους Κισαμίτες που θα θέλατε να στείλετε, γιατί να ψηφίσουν εσάς και τι ενδεχομένως το διαφορετικό πρεσβεύετε σε σχέση με τις άλλες παρατάξεις? Ναι, το μήνυμά μου είναι το εξής. Καλό τον Κισαμίτικο λαό να μας εμπιστευτεί, γιατί θεωρώ ότι έχουμε μια πρόταση ξεκάθαρη. Μια πρόταση η οποία θα φέρει ανάπτυξη στην περιοχή, θα έχει επίκεντρο τον πολίτη της Κισάμου, όλους τους πολίτες, όχι μόνο τον επιχειρηματικό τομέα, θα έχει όλους τους πολίτες από όλες τις ηλικίες, είτε είναι παιδιά, είτε είναι μεσήλικες, είτε είναι τρίτη ηλικία, είτε είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Άρα με αυτά που σας λέω, θέλω να πω ότι θα βελτιώσουμε και τις υποδομές στις σχολικές, θα βελτιώσουμε και την υποδομή στην πόλη της Κισάμου και στα χωριά,
Τα περίφημα αυτά, τώρα, συγγνώμη για τη διακοπή, γιατί εγώ σας το ζήτησα, αλλά γιατί μιας και μου δώσατε εσείς πάσα. Οι σχολικές υποδόμες, τα περίφημα αυτά, τα καημένα σχολεία, που εδώ και τόσα χρόνια είναι στην κατάσταση που είναι, τώρα με το κτίριο που χτίστηκε, σε τι στάδιο βρίσκονται? Και τι ενδεχομένως μπορεί παραπάνω να γίνει? Εσείς τι θα κάνατε? Κύριε Φιλιγκόζη, αν βλέπατε τις δηλώσεις πριν 4 χρόνια που έκανε ο Δήμαρχος και κάποιοι υφυπουργοί τότε της κυβέρνησης και παράγοντες του τόπου των Χανίων, είχαν δεσμευτεί ότι σε 4 χρόνια θα έχουμε σχολείο. Φτάσαμε στα 4 χρόνια και το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να το ρίξουν το σχολείο. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Έχει μια εμπλοκή και η περιφέρεια, νομίζω, που αυτή έδωσε λεφτά τώρα για να γίνει κάτι, για να γίνει, νομίζω, ένας παραπάνω όροφος στο λεωφορείο. Έγιναν τα προκάτα για να πήγε, που πήγε το ΕΠΑΛ. Φέτος τελειώσαν τα περίφημα εργαστήρια. Αν πηγαίνετε πέρυσι, θα βλέπατε μια κατάσταση σε άθλια, τόρνους έξω. Ποια είναι η λύση, ποια θα μπορούσε να είναι η λύση? Η λύση είναι να προχωρήσουν στη μελέτη, να προχωρήσουν άμεσα στη μελέτη. Υπήρχε μια χρηματοδότηση που, τότε από την περιφέρεια Κρήτης, που λέγανε ότι υπάρχει έτοιμο πλαίσιο να μπουν μέσα. Δεν κάνανε τίποτα. Πέρασαν 4 χρόνια και είμαστε στο σημείο 0. Απλώς όταν έρχονται εκλογές, εξαγγέλνουν ότι το 24 θα δημοπρατήσουν το έργο. Δεν ξέρουμε όμως ούτε τη μελέτη, ούτε τι έχει αυτή η μελέτη, ούτε τίποτα. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Τώρα ξέρετε πολύ καλά ότι στα σχολικά κτίρια γίνονται γεωλογικές μελέτες και έτσι πρέπει να γίνονται. Δεν είναι μόνο μια αποτύπωση, μια μελέτη από το Υπουργείο. Εγώ τυχαίνει να έχω ένα μαγαζί εστίασης απέναντι από το σχολείο και δεν έχω δει να γίνει μια γεωλογική μελέτη. Άρα δηλαδή, κατά την άποψη δικιά μου, είναι όλα ψέματα. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν έχουν κάνει κανένα προγραμματισμό. Και δεν είναι μόνο αυτό το σχολείο, είναι και άλλα σχολεία τα οποία είναι σε άθλια κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είχε ανοίξει το πρόγραμμα του Αντώνη Τρίτζης και βλέπετε στο Δήμο Χανίων τι σχολεία φτιαχτήκανε. Βελτιωθήκαν δηλαδή παλαιωμένα κτίρια. Εδώ δεν φτιαχτήκαν, εδώ περιμένουμε το 8 σχολεία ΔΙΤ, τα οποία τα περιμένουμε και τα περιμένουμε και ακόμα και καιρό θα τα περιμένουμε. Κάποιες παρεμβάσεις. Αλλά έχουν γίνει παρεμβάσεις όμως με ενεργειακές αναβάθμισης, είναι άλλο πράγμα. Ναι, έτσι ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, και επειδή σας διάκοψα νωρίτερα, το μήνυμά σας για το ενόψη των εκλογών. Γιατί να σας ψηφίσει κανένας? Το μήνυμά μου είναι ότι έχουμε μια καθαρή πρόταση. Μια πρόταση διαφάνειας με επίκεντρο τον πολίτη της Κισάμου. Δεν εξυπηρετούμε ούτε συμφέροντα ούτε τίποτα. Τα χέρια μας, όπως είπα και χθες, είναι λυμένα. Θα προχωρήσουμε, θα βάλουμε κανόνες στην πόλη και θεωρώ ότι αν μας επιλέξει ο κισαμίτικος λαός, θα δει τη διαφορά πολύ γρήγορα. Δεν θα τη δει αμέσως. Δεν θέλω να λέω ότι θα κάνω θαύματα, θα κρατώ ένα μαγικό ραβδάκι και θα πάω εκεί και θα κάνω τα πάντα. Όμως, εάν μελετήσουμε, σε 2 χρόνια θα δει τα αποτελέσματα της δουλειάς μας ο κισαμίτικος λαός. Μάλιστα. Εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστώ που μου δώσετε το βήμα. Να είστε καλά και καλή συνέχεια να έχετε. Ήταν ο κύριος Αντώνης Παρτσαλάκης, υποψήφιος δήμαρχος Κισάμου. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.